όνειρο έγινε πραγματικότητα. Με αυτό το ωραίο φαΐ ενώσαμε τις δύο γέφυρες, των Ισμίων και της Ποσειδονίας και τους δύο κόλπους, το Σαρονικό με τον Κορινθιακό. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η διαφορά μιας Λουτρόπολης από ένα κοινό τουριστικό θέρετρο? Τα Ιαματικά νερά, η ιστορία και το απόλυτο σικ. Οι Λουτροπόλεις αγαπηθήκαν πάρα πολύ από τον απλό λαό, αλλά και από τις προσωπικότητες της κάθε εποχής, αφού σε αντίθεση με ένα ξερονήσι, διέθεταν την υποδομή, τα μεγάλα ξενοδοχεία και όλη τη συνταγή της ευζοίας επιπέδου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από ένα τέτοιο υδροθεραπευτήριο που τα έχει όλα και συμφέρει. Καθώς ανήκει στο Δήμο Λουτρακίου, οι τιμές του δεν συγκρίνονται με τις ταρίφες στα ιδιωτικά σπα. Το νέο υπερσύγχρονο κτίριο έχει αντικαταστήσει τα παλιά Λουτρά που λειτουργήσαν για πρώτη φορά το 1937. Να είμαι και στα παλιά Λουτρά. Ξέρετε ποιοι ήταν οι πρώτοι πελάτες των Λουτρών του Λουτρακίου? Οι θεοί του Ολύμπου, φυσικά, που κατέβαιναν εδώ πέρα να ξεκουραστούν όταν τους κούραζε το υψόμετρο του Ολύμπου. Γλυφό είναι, έχει μάλλον πάρα πολλά άλατα. Για να δούμε, θα μου κάνει καλό στη δυσπεψία? Αρντεκό αισθητική των αρχών του περασμένου αιώνα. Δίπλα οι τεχνητοί καταράκτες και μπροστά οι κρουαζέτ με τους φοίνικες. Τύφλα να έχουνε οι κάνες. Σε μια Λουτρόπολη, η ενασχόληση με το σώμα μπορεί να καταντήσει 24ωρη μανία. Πώς μπορείς να αντισταθείς όμως όταν όλα γύρω σου σου δίνουν την ευκαιρία να γίνεις καλύτερος? Να, τώρα εγώ ας πούμε πάνω στη βόλτα είπα να χτυπήσω καμιά δεκαριά ασκήσεις. Μετά από τόση δράση, ήθελα να την αράξω στην άκρη της πόλης, στο πιο γνωστό στέκι. Ένα cult 70's ξενοδοχείο. Και η βεράντα του, πάνω στο κύμα, πτυγμένη στο πράσινο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα δροσιστικό aperitif και μία τορτίγια. Εδώ έρχεται όλο το κοσμοπολίτικο Λουτράκι να απολαύσει τον καφέ του, απεριτίφ, σνακ και σούπερ φαγητό. Ας δούμε όμως τώρα, στην άλλη άκρη της πόλης, αυτό το ζευγάρι τι έχει παραγγείλει στο ιταλικό του καζίνο. Buonasera.